Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Κύριε Τόσκα, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τον αριθμό των συγκεντρωμένων χθες στο συλλαλητήριο. Έδωσε η ελληνική αστυνομία ένα βίντεο το οποίο από μερίδα του τύπου αμφισβητείται σχετικά με την ώρα που ήταν τα συγκεκριμένα πλάνα και γενικώς αμφισβητείται και η εκτίμηση της ελληνικής αστυνομίας για τους 140.000 του συλλαλητηρίου. Κοιτάξτε, τα στοιχεία που έδωσε η ελληνική αστυνομία, όπως και τα στοιχεία που δίνει κάθε φορά, είναι στοιχεία υπηρεσιακών παραγόντων, είναι ακριβή, έχει τεράστια εμπειρία η ελληνική αστυνομία στην καταμέτρηση κόσμου σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Έγινε με αντικειμενικό και με μαθηματικό τρόπο και από εκεί και πέρα, εάν πάμε στη λογική, ότι με ποιο τρόπο, κύριε Υπουργέ, γίνεται αυτή η καταμέτρηση. Άστε με να πω τη φράση μου. Πάμε στη λογική. Μέσα σε αυτό, αν μου επιτρέπετε. Όταν τα στοιχεία δεν μας συμφέρουν τόσο το χειρότερο για τα στοιχεία, τότε πάμε σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Παρακαλώ, πέστε μου. Ναι, λέω το, επειδή μιλήσατε για ένα μαθηματικό τύπο, για ένα μαθηματικό τρόπο που βγαίνουν αυτά τα συμπερίσματα, από υπηρεσιακούς παράγοντες. Με ποιον τρόπο βγαίνει ο αριθμός 140.000. Θα σας εξηγήσω. Από ό,τι μου έχουν περιγράψει οι αστυνομικοί, οι έμπειροι αστυνομικοί, στην πλατεία Συντάγματος χωρούν βία γύρω στα 35.000 άτομα. Ήταν γύρω στα 25.000 άτομα στην Αμαλίας, ήταν άλλα 25.000 άτομα στη Βασιλής Σοφίας και ήταν και κάποιος κόσμος στα υπόλοιπα στενά ή περιφερόταν σε αυτούς τους δρόμους. Όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν στο ότι δεν ήταν πάνω από 140.000 άτομα. Εάν ήταν 1.000.000 άτομα που θέλουν να λένε οι οργανωτές και κάποια κανάλια, τότε ο κόσμος θα έφτανε μέχρι τους αμπελοκήπους και θα ήταν καλυμμένη η λεωφόρος Αλεξάνδρας. Το 1.500.000. Πάμε σε παραλογισμό. Mm-hmm. Από εκεί πέρα. Από το 1.500.000 σε σχέση με τις 140.000 θα μπορούσε, για παράδειγμα, κύριε Υπουργέ, να είναι λίγο παραπάνω, να είναι διπλάσιο από το. Αυτή η λογική, το να βγάζουμε το μέσο όρο ανάμεσα στο ψέμα και στην αλήθεια, δεν είναι λογική. Εντάξει, που εξυπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε την ακρίβεια. Από τις φωτογραφίες, πάντως, από την κύριε, εικόνα, κύριε Τόσκα, στην εκτίμηση της αστυνομίας για το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, πέρα από τους διοργανωτές, βγήκαν κάποιοι τοπογράφοι όπου αμφισβήτησαν την τότε εκτίμηση των 90.000. Πάλτε οποιονδήποτε τοπογράφο να σας μετρήσει. Η πλατεία Συντάγματος έχει 14.500 τετραγωνικά μέτρα η χωρητικότητά της και από εκεί πέρα, εάν βάλουμε τρία άτομα, το πολύ τρία άτομα, πρέπει να είναι όμο με όμο, αλλά εάν βάλουμε τρία άτομα σε κάθε τετραγωνικό, οδηγούν οι αριθμοί εκεί που λέμε εμείς. Επομένως, τα στοιχεία είναι ακριβή. Καμία προσπάθεια και προσβάλλει, αν θέλετε, αυτό και την όλη λειτουργία της ελληνικής αστυνομίας. Τα στοιχεία δεν είναι διαστρεβλωμένα όπως θέλουν να λένε κάποιοι. Από εκεί και πέρα, αν επιμένουν αυτοί, μπορείτε να καλέσετε τους ειδικούς. Ωραία. Στο βίντεο έγινε και εκεί η κριτική που δόθηκε στη δημοσιότητα. Είναι θολωμένο το σημείο που αναγράφεται η ώρα. Αυτό το βίντεο που δώσατε, γιατί είναι αφενός θολωμένο και αφετέρου ποια ώρα είναι αυτό το βίντεο που είδαμε? Θα σας πω. Το βίντεο τραβήχτηκε γύρω στις 3 παρα 5. Ναι. Δηλαδή την ώρα που ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση του κόσμου στην πλατεία. Από εκεί πέρα, οι ίδιοι αστυνομικοί μου εξήγησαν ότι έγραφε 1η Ιανουαρίου το βίντεο και προφανώς δεν ήταν 1η Ιανουαρίου, δεν έγινε καμιά συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Δεν είχαν κάνει ρισέτα αλλαγή στην ημερομηνία, δηλαδή, ουσιαστικά. Ναι. Τα στοιχεία είναι ακριβή και μην προσπαθούν κάποιοι να βγάλουν λαγούς από καπέλα. Έστω και σε αυτό. Εμείς λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό που μας δηλώνεται επισήμως, κύριε Υπουργέ. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να αποδειχθεί με άλλο τρόπο. Μπράβο, αυτό. Έχετε άλλο τρόπο, τουλάχιστον για αυτούς που αμφισβητούν. Για τον χρόνο. Μπορεί να αποδειχθεί, βάλτε τις αεροφωτογραφίες και το βίντεο της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και όποιες άλλες φωτογραφίες θέλετε, βάλτε ένα τοπογράφο και βγάλτε την πυκνότητα και θα δείτε ότι η πραγματικότητα είναι κοντά στα στοιχεία τα δικά μας. Βεβαίως αποδεικνύεται. Κύριε Τόσκα, κάτι τελευταίο. Σχετικά με τις έρευνες που γίνονται για τις απειλητικές επιστολές που εστάλησαν στον Υπουργό Εξωτερικών και σε κάποιους άλλους υπουργούς, έχουμε κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα? Συνεχίζεται η έρευνα. Αλλά θα ήθελα να συμπληρώσω, αν θέλετε και σε πολιτικό επίπεδο, πέρα από τα αστυνομικά στοιχεία και πέρα από τα στοιχεία της συγκέντρωσης, ότι σήμερα είναι μια μέρα που συνεχίζεται η προσπάθεια προκειμένου να βρεθεί λύση με μετριοπάθεια, με πατριωτική ευθύνη,
μέσα από συνεννοήσεις και συνομιλίες, γιατί έτσι λύνονται τα προβλήματα. Αλλιώς μπαίνουμε σε ένα κύκλο εθνικών κινδύνων που συνήθως εκεί οδηγούν η οδηγή έλλειψη συνομιλίων και η έλλειψη ρεαλισμού. Πάντως, κύριε Υπουργέ, επειδή αναφέρατε τους αριθμούς και έχετε δίκιο ότι μπαίνουμε σε αυτό το διάλογο γενικό, στο δημόσιο διάλογο, έγινε κουβέντα και για τον αριθμό των αστυνομικών που ήταν στα μέτρα ασφαλείας. Τελικά, πόσοι ήταν οι αστυνομικοί που χθες συμμετείχαν? 1.900 αστυνομικοί είχαν εμπλακεί στα μέτρα. Δεν άνοιξε μύτη, πέρα από κάποια επεισόδια προσπάθησαν προβοκατόρικα να προκαλέσουν κάποιοι ακροδεξιοί και αντιμετωπίστηκαν. Η εκένωση, η αποχώρηση του κόσμου από την πλατεία έγινε με τον πιο ήρεμο τρόπο. Δεν άνοιξε μύτη και νομίζω αξίζουν συγχαρητήρια στους αστυνομικούς. Κύριε Τόσκα, σας δεσμεύουμε στον αέρα να έρθετε και στο στούντιο για να συζητήσουμε και περισσότερα θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του πολίτη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.